Ευθύνες στην κυβέρνηση για την πρόληψη, την πυρόσβεση και την πολιτική προστασία, επέριψε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Με ανάρτησή του, προέταξε την ασφάλεια των κατοίκων και την ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης. Η σκέψη μας είναι σε όλους και όλες που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στις πιο αδίξωες συνθήκες και στους πολίτες που αγωνιούν για τις περιουσίες τους. Οι μεγαλοστομίες περί ετοιμότητας του δίθεν επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο έχουν καταρρεύσει. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η χώρα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν την πολιτεία και ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δεχθεί την πρότασή μας για συζήτηση στη Βουλή. Στις περιοχές του Εύρου που δοκιμάζονται από την πύρινη Λέλαπα, βρέθηκε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Πυρόπουλος συνομίλησε με πυρόπληκτους και επισκέφτηκε το συντονιστικό της πυροσβεστικής για να ενημερωθεί για την πορεία της φωτιάς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή. Υπάρχουν καταστροφές σε ιδιοκτησίες και σε σπίτια, ακόμα και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Θέλουμε και ελπίζουμε εντός της ημέρας και με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων που συνδράμουν στην τεράστια αυτή επιχείρηση να περιοριστεί η φωτιά. Επιπλέον, πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα της Αλεξανδρούπολης ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια. Σκληρή ήταν η αντίδραση από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Την ώρα που η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη γιγαντώθηκε από την ανεπίτρεπτη κυβερνητική ολιγορία, ο Πρωθυπουργός δημοσίευε στιμένες φωτογραφίες από τις αδιάκοπες διακοπές του. Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα θα είχαν παραιτηθεί τόσο οι αρμόδιοι υπουργοί όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.